τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα που σήμερα απεργούν, που διαδηλώνουν μαζικά και βρίσκονται πίσω από τα πανό των συνδικάτων τους σε δεκάδες πόλεις της χώρας, σπάζοντας την πράξη την αναμονή. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα τους εκατοντάδες εργαζόμενους στις αστικές συγκοινωνίες και σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αττικής, που απειθαρχώντας τις νέες δικαστικές αποφάσεις, έδωσαν αποφασιστική απάντηση στη νέα προσπάθεια ποινικοποίησης των εργατικών αγώνων. Και από αυτό το βήμα, το λέμε καθαρά, τα συνδικάτα και οι εργατικοί αγώνες δεν μπαίνουν στο γύψο και το ηλεκτρονικό φακέλωμα του νόμου Χατζηδάκη και κάθε άλλου αντεργατικού νόμου. Εμείς το είχαμε υποσχεθεί. Αυτός ο νόμος έκτρωμα θα μείνει στα χαρτιά. Και έτσι έχει γίνει σε πάρα πολλούς κλάδους και χώρους δουλειάς. Τα καταφέραμε με τους αγώνες μας, με την παλικαρίσια στάση δεκάδων συνδικάτων απέναντι σε ένα νόμο που μέχρι και τα δικαστήριά τους, που βγάζουν παράνομες και καταχρηστικές 9 στις 10 απεργίες, υποδεικνύουν ότι πλήττει βασικά συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες. Και θα συνεχίσουμε μέχρι να γίνει αυτός και κάθε άλλος αντεργατικός νόμος πραγματικό κουρελόχαρτο. Στον αγώνα λοιπόν βρίσκεται η διέξοδος και η προοπτική. Απαιτούμε τώρα να αυξηθούν οι μισθοί μας, να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να καταργηθεί το ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, όλοι οι φόροι σε ρεύμα και φυσικό αέριο, να υπάρξει γενναία μείωση και πλαφόν στις τιμές τους. Σήμερα δίνουμε ένα ηχηρό χαστούκι σε όλους αυτούς που κάνουν τη ζωή μας κόλαση για να θησαυρίζουν μία χούφτα παράσιτα. Αυτή είναι η δική μας απάντηση απέναντι στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, την ακρίβεια, τους χαμηλούς μισθούς, τις μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας, την τραγική κατάσταση στην υγεία και στην παιδεία. Αυτή είναι η απάντησή μας απέναντι στη σαπίλα και την βαρβαρότητα που θέλει να μας καταδικάσουν. Με τις σημερινές μαζικές μας απεργιακές κινητοποιήσεις στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα σε κράτος και εργοδοσία ότι δεν θα πεινάσουμε, δεν θα κρυώσουμε εμείς, οι οικογένειες και τα παιδιά μας για τα κέρδη των λίγων. Σήμερα η οργή και η αγανάκτηση που όλοι νιώθουμε δικαιολογημένα έγιναν δυναμική μαζική συμμετοχή στον αγώνα. Έναν αγώνα που είμαστε αποφασισμένοι να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο σε κάθε κλάδο, σε κάθε εργασιακό χώρο, σε κάθε γειτονιά, απ' άκρη σ' άκρη σ' όλη τη χώρα. Αγώνα που αγκαλιάζει και θα συνεχίσει να αγκαλιάζει όλο και περισσότερους εργαζόμενους, όλο και περισσότερα σωματεία και θα γίνεται χήμαρος απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική που μας πνίγει. Αγώνας συλλογικός, ενωτικός, αλληλέγγυος, που δεν θα λογαριάζει την τρομοκρατία και την καταστολή, που θα εμπνέεται από το ανάστημα που σηκώνει κάθε εργαζόμενος, κάθε κλάδο στη χώρα μας και σε άλλες χώρες. Αγώνας που θα σπάει στην πράξη την αναμονή και την ανοχή που καλλιεργούν πρώην, νυν και επίδοξοι σωτήρες. Που θα βάζει στο προσκήνιο τις σύγχρονες ανάγκες μας και όχι τις αντοχές της οικονομίας τους. Όχι άλλη θυσία για την πλουτοκρατία. Δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε με τα ψίχουλα, με το καλάθι της ντροπής, με τα βάουτσερ και τα πας, με τα επιδόματα κοροϊδία των επιχειρηματικών ομίλων. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση
κυβέρνηση ετοιμάζεται να μοιράσει 1,5 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για τις business της πράσινης μετάβασης και της ψηφιακής οικονομίας, χτυπώντας τα δικαιώματα των εργαζομένων. Το παράδειγμα της εξαγοράς του παγκόσμιου κολοσσού της Twitter, που απέλυσε μέσα σε μία νύχτα και με ένα μόνο mail χιλιάδες εργαζόμενους, είναι χαρακτηριστικό. Ενώ συγκεντρώνεται τέτοιος πλούτος στα χέρια των λίγων, οι πολλοί καλούνται να υποσχούν νέες θυσίες για να μεγαλώνει η εμπλοκή της χώρας μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω από 5 δις ευρώ το χρόνο στοιχίζει στον ελληνικό λαό η συμμετοχή της Ελλάδας στην εμπεριαλιστικά δολοφονικά σχέδια του ΝΑΤΟ. Συναδέλφες και συνάδελφοι, στον κλάδο του εμπορίου βλέπουμε ότι την ίδια στιγμή που εμείς οι εργαζόμενοι τραβάμε ζόρι για να τα φέρουμε βόλτα, οι μεγαλέμποροι έχουν τζίρους δισεκατομμυρίων και καθαρά κέρδη εκατομμυρίων. Κάνουν επενδύσεις, ανοίγουν νέα καταστήματα. Για αυτούς ο χειμώνας δεν θα είναι δύσκολος. Απεναντίας, τα νούμερα ζαλίζουν. 3,98 δις ευρώ τζίρο σκλαβενίτη το 2021. 400 εκατομμύρια ευρώ κριτικός. 1,2 ευρώ μασούτης. 370 εκατομμύρια ευρώ τα marketing. 654 εκατομμύρια ευρώ κοτσόπολος μέχρι τον Απρίλιο του 2021. 192,2 εκατομμύρια το πλαίσιο το πρώτο εξάμηνο του 2022. Είναι εξοργιστικό για χιλιάδες συναδέλφους μας στα σούπερ μάρκετ που εργάζονται μέσα στα τρόφιμα να αδυνατούν να αγοράσουν τρόφιμα για τις οικογένειές τους. Είναι εξοργιστικό να λιώνουμε στην κυριολεξία στη δουλειά και ο μισθός που παίρνουμε να εξανομίζεται στο πρώτο δεκαήμερο. Και ακριβώς ανάγκη να πρωτοκαλύψει ο εμπορεπάλληλος με το μισθό του τετράωρου που δεν ξεπερνάει τα 400 ευρώ ή ακόμα και του οκτάωρου που για την πλειοψηφία των εργαζομένων στο εμπόριο είναι 7-13 μεικτά. Το φαγητό, το ενίκιο, το ρεύμα, το νερό, το φροντιστήριο των παιδιών. Η ακρίβεια σπάει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο. Οι τιμές των βασικών καταναλωτικών αγαθών έχουν εκτοξευθεί. Οι μισθοί μας όμως, εδώ και μία δεκαετία, παραμένουν καθυλωμένοι. Το 2022 μας λένε ότι πρέπει να προσαρμοστούμε με την πείνα, με τα κρύα σπίτια, ακόμα και με τα κρύα σχολεία των παιδιών μας, να συμβιβαστούμε με το σκοτάδι. Βγαίνουν οι κοινικά οι σούπερ μαρκετάδες στους συναδέλφους και λένε «Μπράβο σας, τα πήγαμε καλά, οι πωλήσεις αυξήθηκαν, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να σας κάνουμε αυξήσεις στους μισθούς γιατί η κατάσταση στην οικονομία είναι ρευστή και ταυτόχρονα του ζητάνε να βάλουν ξανά πλάτη για να βγάζουν αμύθιτα κέρδη. Θέλουν ανοιχτά μία Κυριακή τον Νοέμβρη μεγαλέμπορτα καταστήματα». Τρέχει η κυβέρνηση να νομοθετήσει το άνοιγμα των καταστημάτων. Από το 2013 και μέχρι σήμερα, όποιος και να κυβέρνησε και να συγκυβέρνησε, όλοι τους, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και λοιπά κολαούζα, βάλανε τη σφραγίδα τους στο τσάκισμα της Κυριακάτικης Αργίας. Με δεκάδες νόμους έλυσαν τα χέρια της εργοδοσίας, δίνοντάς της το ελεύθερο να κάνει ακορντεόν τον εργάσιμο χρόνο κατά πώς εξυπηρετούνται τα συμφέροντά της. Αρκεί κάποιος να ρίξει μια ματιά στα αναρτημένα προγράμματα των εργαζομένων στο Κοτσόβολο που έχουν άλλο ωράριο τη Δευτέρα, άλλο την Τρίτη, άλλο την Τετάρτη και πάει λέγοντας. Ακόμα και από στρες τεστ πέρασαν οι συνάδελφοι με ωράριο σπαστό και μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ. Αντίστοιχα, στα προγράμματα των χιλιάδων συναδέλφων στα σούπερ μάρκετ, που οι τροποποιήσεις τους είναι καθημερινές και την τελευταία στιγμή.
Το ρεπό και οι βάρδιες πάνε περίπατο μπροστά στις ανάγκες της επιχείρησης. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι θα πηγαίνουμε στη δουλειά και θα λιώνουμε. Θα φεύγουμε σαν κατεμένοι, όπως έφυγαν οι τρεις συνάδελφοί μας από τα κάτεργα της Τζάμπο ή νεκροί όπως ο συνάδελφός μας στην ΙΦΡΕΣ. Τα μέτρα στους χώρους δουλειάς να είναι ανύπαρκτα γιατί αποτελούν περιττό κόστος για την εργοδοσία. Οι γιατροί και η τεχνική ασφαλείας να είναι μόνο στα χαρτιά. Όλο το προηγούμενο διάστημα δεν τους αφήσαμε σε χλωρό κλαρί και θα συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο. Θα μας βρίσκουν συνέχεια μπροστά τους, με παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις, με την οργάνωση των εργαζομένων στα σωματεία, με τη συμμετοχή τους στον αγώνα. Σήμερα οι εμποροϊπάλληλοι που απέργησαν είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Και αυτό είναι αισιόδοξο. Μας γεμίζει δύναμη για τη συνέχεια. Βρισκόμαστε πιο πολύ εδώ, πλάι με τους εργάτες της Λάρκο, της E-Food, τους οικοδόμους, τους υγειονομικούς, με τους δασκάλους των παιδιών μας και με τους φοιτητές. Με όλους όσους το προηγούμενο διάστημα κράτησαν αναμένη τη σπίθα του αγώνα, έδωσαν σκληρές μάχες με κράτος και εργοδοσία και είχαν κατακτήσει. Γυρίζουμε την πλάτη μας σε όλους όσους μας καλούν να σκύψουμε το κεφάλι και να συμβιβαστούμε με το τίποτα, με τη μισοζωή, να περιμένουμε λύσεις από κυβερνητικές αλλαγές. Τα κόμματα του κεφαλαίου, τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τα ξέρουμε καλά πια. Δεν μπορούν να μας κοροϊδέψουν. Τις συνέπειες της πολιτικής τους τις ζούμε καθημερινά στο πετσί μας. Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, στη σύψη του συστήματος που αναδύεται και από την υπόθεση των υποκλοπών, η λύση δεν είναι κυβερνητική αλλαγή και η ρήξη. Δεν είναι κυβερνητική αλλαγή. Είναι η ρήξη και η ανατροπή με την πολιτική του κεφαλαίου, με την καταστολή, με το φακέλωμα και τις παρακολουθήσεις. Ρήξη με την καλλιέργεια της υποταγής και της κοινωνικής ειρήνης, τη στήριξη της γραμμής της κυβερνητικής αλλαγής που βάζουν οι δυνάμεις του κυβερνητικού εργοδοτικού συνδικαλισμού στη ΓΕΣΕΕ, στην ΑΔΔ και σε μεγάλα συνδικάτα. Δεν είναι τυχαίο ότι στρέφονται μόνο απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά δεν λένε κουβέντα για τα τεράστια κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Αφήνουν τους μεγαλοεργοδότες έξω από το κάδρο των ευθυνών τους για την άσχημη κατάσταση του λαού. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν βγάζουν ούτε μία ανακοίνωση ενάντια στην εργοδοσία για τα δεκάδες εργατικά ατυχήματα που γίνονται στους χώρους δουλειάς. Για το γεγονός ότι μετράμε ένα νεκρό εργάτη κάθε τρεις μέρες. Δεν είναι τυχαίο ότι η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης έχει βρει στους χώρους δουλειάς και στους κλάδους ένα πολύ καλό σύμμαχο και στις ηγεσίες των παρατάξεων του ΣΥΡΙΖΑ που για παράδειγμα εφαρμόζουν στα συνδικάτα το ηλεκτρονικό φακέλωμα του νόμου Χατζηδάκη και τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες της Κεραμαίου. Τους αφήνουμε όλους αυτούς την απ' έξω και συνεχίζουμε τραβώντας περήφανα μπροστά. Όλη μια γροθιά με τα σωματεία μας, τους αγώνες μας, την αλληλεγγύη μας, να τους κάνουμε εμείς δύσκολο το χειμώνα τους. Η σημερινή απεργία είναι ένα σταθμός κλιμάκωσης των εργατικών και λαϊκών αγώνων σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, σε κάθε τόπο. Ο λαός μας να βγει μαζικά στο προσκήνιο. Συνεχίζουμε και από το βήμα της σημερινής μας απεργιακής κινητοποίησης σας καλούμε και εσάς όλους να στηρίξετε τον αγώνα μας ενάντια στο άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλους.